Μισή από τη Βουλγαρία και μισή από το Λιβάνο. Χάρηκα που σε είδα. Πώς βλέπεις τη σημερινή εκδήλωση εδώ που γίνεται μέσω Ένωση Μεταναστών? Είναι μια καλή προσπάθεια και χαίρομαι που ευαισθητοποιούνται όλο και πιο πολλοί άνθρωποι για το θέμα των μεταναστών. Ελπίζω να δοθούν κάποιες ωραίες ιδέες και να τις λάβουν υπόψη. Μένω μου άρεσε. Ξέχασα το όνομα σου. Δίκη. Δίκη, πώς αισθάνεσαι τώρα εδώ στην Ελλάδα που είσαι μισή-μισή και από αφορά μήπως σκέφτεσαι ότι είσαι ξένη ή αισθάνεστε ότι είσαι Ελληνίδα επειδή γεννήθηκες εδώ? Όχι, αισθάνομαι και Ελληνίδα αλλά και Βουλγάρα. Και Βουλγάρα. Με το νέο νόμο χάρηκες κατά? Όριστε. Με το νέο νόμο που έγινε για δεύτερη έννοια που γεννήθηκε εδώ? Είναι καλό πιστεύω, γιατί ο κάθε μετανάστης έχει δικαίωμα για ελληνική επικότητα από τη στιγμή που επέλεξε τη συγκεκριμένη χώρα. Και οφείλουμε σαν χώρα, ως Ελλάδα, να βοηθάμε τους μετανάστες. Έματα, πώς είσαι κόρη της Αντιπρόεδρου της Ένωσης Μετανάστων, έτσι. Πώς βλέπεις, η Ένωση λειτουργεί καλά, δουλεύει για τους μετανάστες, κάνει κάτι, προσφέρνει κάποια πράγματα ή απλά λέει? Όχι, η Ένωση είναι, ξέρω ότι υπάρχει εδώ και 2 χρόνια, θέλει να βοηθήσει τους μετανάστες, έχει πολλές καλές ιδέες και έχει θέληση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έχει θέληση και όλο ένα και περισσότερο αποκτά και βοήθεια από πολλούς φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιλένα, πώς βλέπετε σημερινή εκδήλωση μέσω Ένωση Μετανάστων εδώ που γίνεται? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση από την πλευρά την Ένωση Μεταναστών, την οποία αντιπροσωπεύω και εγώ. Κάνει πρώτη φορά ή έχει ξανακάνει? Επειδή εγώ είμαι 1 χρόνο σχεδόν στην Ένωση Μεταναστών, δεν είμαι σίγουρη αν το έχω ξανακάνει. Τώρα όμως αυτό που γίνεται σήμερα είναι πάρα πολύ καλή πράξη, επειδή ανοίγει δρόμους για κουβέντα, για συζήτηση, δηλαδή για τα προβλήματα των μεταναστών της ουσίας πια, γιατί όπως ακούστηκε εδώ σήμερα ότι όντως η Ελλάδα δεν αντέχει περισσότερο μετανάστες στη χώρα, επειδή είναι μια πολύ μικρή χώρα. Και σήμερα εγώ προσωπικά ξαφνιάστηκα που έμαθα ότι 20% από τους πληθυσμό των... Έτσι λέει. Δεν είμαστε σίγουρα αν είναι, έτσι λέει τουλάχιστον. Ναι, καταρχήν το λέει ότι είναι σχετικά επίσημα στοιχεία. Κατά τη γνώμη μου, αν επίσημα μπορεί να είναι και περισσότερα. Πώς το βλέπετε επίσημα, γιατί επίσημα γραμμένα δεν είναι παραπάνω από 500 μέχρι σήμερα, όλοι οι μετανάστες μαζί? Σοβαρά, δεν το ξέρω και τόσο πολύ. Μιλάμε για μετανάστες τρίτη χώρα και... Τώρα τι σκόπος έχετε σαν αντιπρόεδρος Ένωση Μεταναστών, τι σκόπος έχετε, πώς να τους σταματήσουμε τους... μετανάστες να έρθουν να μπουν στην Ελλάδα? Εμείς δεν μπορούμε να... Έχουμε καλές σκέψεις και θα προσπαθήσουμε να τα προωθήσουμε στην ελληνική κυβέρνηση και μακάρι να μας ακούσει, μακάρι να καταλάβει ότι τα πράγματα όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από την ελληνική κυβέρνηση όμως και από την ίδια την κυβέρνηση δεν εξαρτάται και πολλά, γιατί... Όπως φαίνεται είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα και σαν να την πλακώνουν από παντού αυτή τη χώρα και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουμε στο τέλος. Γιατί όπως καταλάβατε δεν μπορεί να μην είναι και 1-2 εκατομμύρια, όπως λένε, είναι 500.000 άτομα περισσότερα, τα οποία είναι έχουν συγκροτεί εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός, τον οποίο μπορεί αυτή η χώρα που είναι και πληγωμένη τώρα από την κρίση, να βοηθήσει και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί στην ουσία να τους προσφέρει ούτε δουλειά, ούτε κάπου να μένουν, μπράβο. Και έτσι γίνονται... και οι άνθρωποι χωρίς να το θέλουν εγκληματίες. Γίνεται μπάχαλος στην Ελλάδα. Και γίνεται μπάχαλος. Ευχαριστώ πολύ.
πορεία, τους στόχους σας, πώς το βλέπετε? Τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνουν συνεχώς, πρέπει να υπάρχει ένα διάλογο ανάμεσα μετανάστες, επιστήμονες, φορείς, κρατικούς παράγοντες και αυτά, για να μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα όλους αυτούς τους των ομάδων, οι δύο ομάδες, οι αλλοδαποί και εμείς. Και νομίζω ότι με αυτές τις συζητήσεις θα βγουν αποτελέσματα και θα πάμε και στις πρακτικές λύσεις για θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, που είναι το τζαμί που έχουμε ζητήσει εμείς 10 τζαμιά σε όλη την Αθήνα, λόγω ότι δεν μπορεί να τρέχει ο μουσουλμάνος για τις 5 φορές για να βρει που να προσευχεί. Πρέπει να δουν τα θέματα πολύ με ευαισθησία με ανθρώπινα δικαιώματα και με υποχρεώσεις από τους μετανάστες ήδη, από την ώρα που έχουν αποφασίζει να λαμβάνουν το κόστος το οικονομικό, γιατί είμαστε σε μια οικονομική κρίση, πλήθη όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην Ελλάδα, και εύχομαι όλο να πάνε καλά. Ήταν σήμερα πολύ καλή συζήτηση. Τα θέματα που συζητήσατε σήμερα, στείλατε σε κάποιο οργάνωση, σε κάποιο κρατικό μέσο γραπτά, για να ξέρει? Σήμερα ήταν αυτό που ήταν πάρα πολύ καλό, ότι ήταν εκπρόσωποι των κομμάτων, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτά τα ζητήματα, που είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπουργείο Εργασίας που είναι αρμόδιο για μεταναστική πολιτική, και παράγοντες όπως είναι οι εκπρόσωποι κομμάτων και μεταναστών. Η νομοποίηση που έγινε τελευταία, είστε ευχαριστημένοι για τους μετανάστες που προβλέπουν τα προβλήματα για μετανάστες, είναι εντάξει ή χρειάζεται και κάτι άλλο? Απλά πρέπει για μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι νομοποίηση, αν εννοείται για το τελευταίο εγκύκλιο. Για τελευταίο. Ναι, το τελευταίο. Όχι, εγκύκλιο. Και για νέα γενιά που έγινε. Για το άσυλο. Και το άσυλο, ναι. Για το άσυλο. Η νομοθεσία για το άσυλο είναι πολύ... υπάρχει έμπλοκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας που πρέπει να τα προσέχει η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, ότι πρέπει να λαμβάνουμε ότι το ζήτημα του άσυλου, ότι δεν είναι όλοι πολιτικούς πρόσφυγες, πρέπει και εμείς από την πλευρά μας ως μετανάστες πρέπει να διαμορφώσουμε λίγο την κοινή γνώμη των μεταναστών, ότι δεν πρέπει να πάμε να κάνουμε όλη αίτηση ασύλου, αλλά πρέπει να προσπαθούμε εμείς μέσω διάφορες νομοποιήσεις ή διάφορες είδους άδειες να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας, χωρίς να απευθυνθούμε στην αστυνομία ή στις αρμόδιες υπηρεσίες για να ζητήσουμε άσυλο. Το άσυλο είναι μόνο για τους πολιτικούς πρόσφυγες και δεν είναι για τους οικονομικούς μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Immigration Union of Greece και Σαντάρ Τζάν, Τανέλα, Μάρισα του Μοτζού, τα γυρώνε άτσκε δεν και βαλέσα Μάρισα του Κουφτούκου και οραμε για μετά και πούρη τουνία με έχουν μανάει τζάνε, αλλά για 18 Δεσσεμβρίου που μανάει τζάνε, αλλά τα αρκίνε βατάν καζό άλμη την έσυ μοκέ παραμέ, τζιντζιν μαλίκ με έχουν μοκέ με έχουν μαλίκ με έχουν ατσί καρκαρδική καμ ζαχέρα καρτέ χουέ, απνέ μασάιλ και χέλκε λίγε μακάμι χεκόμτο σε ατσέ ραβάπετε στα βάρ καρνή τζάνε, και ονκε λίγε χαμε αμλή εκταμάτ καρνή τζάνε. Άτσ και βαλέ σύνονε φορμαέ και χαμ γιονάν και τζο καβανίν, και τζο सियासी पनाह के हवाले से और नए पैदा होने वाले बच्चों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों और यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए जो कवानीन बने हैं उन पर उन्होंने रोशनी डालते हुए ये कहा कि ये काफ़ी नहीं, इसमें मज़ीद तब्दीलियों की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला इनकी कोशिशों से जो इन्होंने कहा कि इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस अपनी कोशिशें जारी रखेगी और जब तक तारकिन वतन को यूनानी मकामी लोगों के बराबर मसावत हकूक नहीं मिल जाते तब तक अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है तारकिन वतन की भी कि हम भी मकामी कवानीन का एहतराम करते हुए आगे बढ़ें ताकि मकामी लोग हमसे नफरत ना करें बल्कि हमें अपने साथ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमसे तआवुन करें।